Πάμε τώρα, κύριε Σιγηρή, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έχουμε τον κύριο Κούγια, χαρά λεμονή, να απειλεί με μηνύσεις την Τατιάνα Στεφανίδου αλλά και τη Ζήνα Κουτσελίνη. Ναι, αυτό συνέβη καταρχήν από τη στιγμή που έβγαλε μία ανακοίνωση ο κύριος Κούγιας, στην οποία προειδοποιεί ότι θα καταθέσει μηνύσεις και αγωγές. Όπως έγραφε η ανακοίνωση, θα κινηθεί νομικά σε οποιονδήποτε στείνει λαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρει ότι από τις δύο εκπομπές έχει ζητήσει τα links των εκπομπών ώστε να απομαγνητοσκοπήσουν και απομαγνητοφωνήσουν όσα έχουν συμβεί και όσα έχουν λεχθεί και στη συνέχεια, αφού όπως λέει προσωποποιήσουν τις συμπεριφορές, θα υποβάλουν μηνύσεις και θα καταθέσουν αγωγές σε οποιονδήποτε έχει παραβεί το σχετικό νόμο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τιμωρηθεί και να αποζημιώσει την κυρία Πισπυρίγκου. Η Τατιάνα Στεφανίδου λοιπόν την ίδια μέρα χθες δεν άφησε αναπάντητη αυτή την ανακοίνωση. Μέσα από τον αέρα, ναι, μέσα από τον αέρα του TV Live είπε ότι ναι, μεν υπάρχει σεβασμός, αλλά αυτό δεν θα σταματήσει τη δημοσιογραφική έρευνα. Πάμε να δούμε τι είπε. Ναι. Πάμε να δούμε ποια είναι η απάντηση της Τατιάνας Στεφανίδου στην επιστολή του κυρίου Κούγια στην ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση του. Θέλω να μας τη διαβάσεις τώρα την ανακοίνωση ή μετά? Όχι, μετά. Μετά, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Κούγια, ο οποίος έστειλε ανακοίνωση στην ουσία απειλώντας μας με 11 μέσα για την συνέχιση της δημοσιοποίησης της υπόθεσης. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι συνεχίζουμε την δημοσιογραφική έρευνα δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε το έργο της υπεράσπισης. Δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε τη θέση της κατηγορούμενης. Δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε και τον ίδιο τον κύριο Κούγια, ο οποίος έχει μια τεράστια πορεία στη δικηγορία, είναι πάντα πολύ μαχητικός, έχει πολλές νίκες στα δικαστήρια. Απόλυτο σεβασμός, λοιπόν, και για τον κύριο Κούγια και για την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει κατηγορούμενη. Όμως, αυτό δεν θα σταματήσει και τη δημοσιογραφική έρευνα. Και όταν υπάρχουν πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, και μιλάμε πάντα για πληροφορίες, γιατί πρόσβαση στη δικογραφία και στα στοιχεία της δικογραφίας δεν έχουμε, θα τα δημοσιοποιήσουμε. Είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, είναι μια υπόθεση που μας έχει συνταράξει. Μιλάμε για μια μάνα η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε 3 παιδιά σε 2 νοσοκομεία, τα 2 και το 1 στο σπίτι. Και θα συνεχίσουμε την έρευνα. Θα συνεχίσουμε τη δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά λοιπόν λέει η Τατιάνα Στεφανίδου. Να πούμε λοιπόν τι έγραφε η ανακοίνωση από το γραφείο του κυρίου Κούγια. Ναι. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που αναλάβαμε γράφει, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε πλέον τη συνέχιση αυτού του λαϊκού δικαστηρίου από ασχέτους με τη νομική επιστήμη ανθρώπους και δημοσιογράφους που πλουτίζουν από τα κοινωνικά δράματα καταρακώνοντας το τεκμήριο αθωότητος της κυρίας κατηγορουμένης. Δημοσιοποιούν παράνομα και εντελώς επιλεκτικά στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία παρανόμως τους παρέδωσαν δικηγόροι και παράγοντες της δικαιοσύνης και ότι εφόσον συνεχιστούν αυτά τα λαϊκά δικαστήρια από τα τηλεοπτικά πρόσωπα και τους συνεργούς τους, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο ακόμη και δικηγόρους να συστήνουν τη δυστυχή και άπειρη κατηγορουμένη και την οικογένειά της για να έχουν την αποκλειστικότητα εμφανίσεως των δικηγόρων στις εκπομπές τους και την αποκλειστικότητα του περιεχομένου της δικογραφίας, θα τους μηνύσουμε και θα τους ενάγουμε. Ήδη ζητήσαμε από τις τηλεοπτικές εκπομπές των κυρίων Στεφανίδου και Κουτσελίνη τα links των εκπομπών ώστε να απομαγνητοσκοπήσουμε και απομαγνητοφωνήσουμε τα όσα έχουν συμβεί και όσα έχουν λεχθεί σε αυτές. Και ακολούθως, αφού προσωποποιήσουμε τις συμπεριφορές, θα υποβάλουμε μηνύσεις και θα καταθέσουμε αγωγές σε οποιονδήποτε έχει παραβεί τον νόμο και γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί και να αποζημιώσει την κυρία Πισπυρίγκου. Λυπούμεθα, καταλήγει η ανακοίνωση, που πρέπει να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, αλλά τόσο ο επικεφαλής του γραφείου μας, κύριος Αλέξης Κούγιας, αλλά και εμείς οι συνεργάτες του,
Είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή που ανετέθη στο δικηγορικό μας γραφείο αυτή η πολύ δύσκολη υπόθεση. Και τελειώνει με ένα υστερόγραφο. Πρέπει όλοι πλέον να καταλάβουν ότι αυτά τα οποία είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις δικαστικές αποφάσεις και τα λαϊκά δικαστήρια θα γίνουν πράξη και δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί αυτό που συνέβη με την υπόθεση Λιγνάδη, που επί 18 μήνες η ελληνική κοινωνία βομβαρδιζόταν με ψέματα και γελοιότητες και όταν εξεδόθη η δικαστική απόφαση, κάποιοι δυστυχώς προσπάθησαν να μεταβάλουν την τακτική δικαιοσύνη σε θεατρικές παραστάσεις και λαϊκά δικαστήρια. Ναι. Είναι πολύ σκοπτική και προσβλητική σε κάποια σημεία η ανακοίνωση αυτή, έτσι. Κυρίως εκεί που λέει ότι κάποιοι βγάζουν χρήματα με αυτή την ιστορία και συστήνουν δικηγόρους για να έχουν τις αποκλειστικές προϋποθέσεις. Δεν το ξέρουμε αυτό, Χαρά. Είναι καταγγελία συγκεκριμένη που κάνει ο Κούγιας. Γιατί είναι ας είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Είναι αιχμηρή, θα έλεγα, όχι σκοπτική, αιχμηρή. Να ακούμε καλύτερη λέω, Χαρά. Σαν ανακοίνωση, τι εντύπωση δίνει. Αυτό είπα. Ναι. Δεν είπα τι έχει. Άρα, και δηλαδή, είπες προσβλητική. Επειδή είπες προσβλητική. Δεν είναι. Δεν προσβάλλει την κυρία Κουτσελίνη. Δεν προσβάλλει την κυρία Σεβανίδου. Εννοείται και είναι προσβλητική. Ξεκάθαρα προσβλητική είναι. Και μπορούν και από τη δική τους πλευρά να κινηθούν και εκείνες νομικά. Εάν θεωρούν ότι προσβάλλει την προσωπικότητά τους και οι εκπομπές τους. Έχουν το κάθε ένομο δικαίωμα να κινηθούν νομικά. Γιατί αυτή τη στιγμή προσβάλλονται. Προσβάλλεται και η δουλειά τους, προσβάλλεται η προσωπικότητά τους, προσβάλλονται οι συνεργάτες τους, προσβάλλονται τα μέσα ενημέρωση στα οποία εργάζονται. Λαϊκά δικαστήρια από τηλεοπτικά πρόσωπα και συνεργούς τους, λες και είναι εγκληματίες. Μιλάμε για τους συναδέλφους τους, για τους συνεργάτες τους, που συστήνουν ακόμη και δικηγόρους στη δυστυχή και άπειρη κατηγορουμένη και την οικογένειά της για να έχουν αποκλειστικότητα εμφανίσεως των δικηγόρων στις εκπομπές τους, αποκλειστικότητα του περιεχομένου της δικογραφίας. Γι' αυτό απάντησε η Στεφανίδου ότι μιλάμε για πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία. Είναι πολύ προσεκτική η απάντησή της. Αυτό έλειπα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, εάν θέλουν οι εκπομπές αυτές να στραφούν νομικά εναντίον του δικηγορικού γραφείου του κ. Κούγια, νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα. Όπως και να το κάνουν. Τι να κάνουν. Δεν έχουμε δει αντίδραση βέβαια της Δίνας Κουτσελίνη. Μέχρι στιγμής. Ναι, ακόμα όχι. Δεν έχουμε εντοπίσει κάτι. Μπορεί και να έχει πει κάτι γυναίκα και να μην το έχουμε εντοπίσει. Ναι.